Κοιτάξτε, εμείς μπορώ να το πάω λίγο παρακάτω, ότι εμείς γι' αυτό έχουμε τα μάτια, το ματήλι στα μάτια, διότι ο κόσμος αγνοεί αυτό το πράγμα. Εγώ μπορώ να σας πω ότι είναι το ύψος του βάθους η κατάσταση. Δηλαδή κάποιοι θα πούνε το μασίς τι κάνει εδώ σήμερα και άλλοι θα πούνε ναι, μπράβο σας. Το θέμα είναι αυτοί που θα πούνε μπράβο σας, τι θα πούνε, πώς θα συνεχίσουν τη ζωή τους μετά. Γιατί το μπράβο κατανοητό είναι και θεμητό αν θέλετε, αλλά το θέμα είναι το αποτέλεσμα, δηλαδή τι πληρώνουμε με τα χρήματά μας. Να μην τρώμε ούτε ψάρι ούτε κρέας, ούτε γάλα ούτε αυγά, το μέλι να το τρώμε. Για όλα τα άλλα είστε 100% ότι δεν το χρειαζόμαστε, από όσο ξέρετε. Πιστεύω ότι υπάρχει κάποιο λόγο να κάνουμε ό,τι κάνουμε στα ζώα. Δηλαδή, παίρνουμε κάτι από αυτά το οποίο είναι αναγκαίο για την υγεία μας, ας πούμε. Όχι, εμείς το έχουμε καταλάβει και προσπαθούμε να το τηρήσουμε. Οκ, okay, οκ. Okay. Του συνήλικες όχι, αλλά για τουλάχιστον για τα μικρά παιδιά, στα πρώτα στάδια της ζωής, ναι, είναι απαραίτητα. Πόσο σίγουρη είσαι γι' αυτό? Το γάλα που πίνει. Δεν είμαι κρότσικα. Εντάξει, οκ. Το κυκλοφορούν δεν είναι γάλα. Εγώ μπορώ να σα πω ότι όλα τα γάλα που κυκλοφορούν, ναι, κανένα άνθρωπο δεν είναι μόνο μοσχαράκι. Καλώ και εγώ. Αν είχα μια κατσίκα, ναι, όπως είχε η γιαγιά μου, ναι, και την αρμέξου, ναι, κάνω κακοποίηση. Θα μπορούσε να πεις ότι, ναι, θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι εκμετάλλευση. Και αυτό θα είναι σίγουρο γιατί ουσιαστικά έχω αυτό το ζώο για να πάρω κάτι από αυτό. Καταλάβετε πώς το λέω. Εκτός αυτού, εγώ μπορώ να σας το πω και παρακάτω. Ναι. Για να μπορέσουμε να έχουμε αυτό που θέλουμε, κάπου θα έχουμε πάρει αυτή την κατσίκα. Από πού θα έχουμε πάρει αυτή την κατσίκα? Από κάποιον που έχει και αρσενικά και θηλυκά. Τα γονιμοποιεί τεχνητά, όπως γίνεται πλέον. Μα και ουσιαστικά. Τα στήρωσε όλα τα ζώα. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή εμείς εκτρέφουμε αυτά τα ζώα. Δεν είναι να τα στηρώσουμε, είναι να σταματήσουμε να εκτρέφουμε αυτά τα ζώα, διότι μπορούμε να ζήσουμε χωρίς να το κάνουμε. Καταλάβατε πώς το λέω. Πρέπει να τα γεννήσουμε. Συγγνώμη. Πρέπει να τα εκτομίσουμε. Εκτρέφουμε κάτι που έχει γίνει τεχνοποίηση. Που έχει γίνει τεχνητά. Ναι, που το έχουμε. Κοιτάξτε, γι' αυτό λέω ότι χρειάζεται. Ο τελικός σκοπός θα ήταν το. Πώς να το πω, ότι όλοι αποφασίζουμε ότι δεν εκμεταλλευόμαστε, δεν σκοτώνουμε ζώα, δεν παίρνουμε κάτι από αυτά. Ναι, αυτό, εκεί ήθελα να καταλήξω. Ότι εμείς προσπαθούμε. Το θέμα είναι. Ναι. Αφήστε, λέγαμε αυτό το κομμάτι. Ναι. Δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται? Γιατί εγώ μπορώ να σας πω τα τελευταία 6 χρόνια το κάνω και γίνεται. Άλλο λέω. Τι λέτε? Εγώ το κάνω. Ωραία. Ναι, οκ. Μπράβο, οκ. Πολύ θεμητό αυτό. Δεν να τα σπάσετε. Ξέρετε τι γίνεται. Το θέμα είναι ότι δεν μπορείς να τα σπάσεις. Εγώ μπορώ να σας πω ότι δεν μπορείς να το σπάσεις. Μπορείς όμως να μην συμμετέχεις εσύ οικονομικά. Γιατί εγώ δεν μπορώ να πω. Εγώ είπα, προσπαθώ να το κάνω. Οκ. Αυτό είναι. Η ουσία αυτή είναι. Τη στιγμή που δεν έχουμε ανάγκη να το κάνουμε αυτό. Απλά θέλω να πω ότι κάποια πολλά πράγματα δεν είναι μόνο αυτό. Ναι. 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 Όχι μόνο για αυτά, για τα ναρκωτικά. Για το συγκεκριμένο. Για... Κοιτάξτε, εσείς εφόσον δεν αγοράζετε ναρκωτικά και δεν πουλάτε ναρκωτικά, ναι, δεν συμμετέχετε. Ναι. Ακριβώς το ίδιο πράγμα είναι γι' αυτό. Αν δεν τα συντηρούμε εμείς οικονομικά, δεν συμμετέχουμε εμείς. Το θέμα είναι αν θα σπάσει αυτό το πράγμα, θα σπάσει αν όλος ο κόσμος αποφασίσει ότι όπως δεν κάνει κακό σε σκυλιά και σε γάτες, δεν θα κάνει κακό σε τα υπόλοιπα ζώα με τα χρήματά του. Αυτό είναι. Κοιτάξτε, δεν χρειάζεται να τα αγαπάτε για να μην κάνετε κακό. Έμεσα, καταλάβετε πώς το λέω. Ναι. Δηλαδή, εγώ δεν χρειάζεται να αγαπάω όλο τον κόσμο για να μην τον πειράξει. Καταλαβαίνω πώς το λέτε. Καταλάβω πώς το λέτε. Απλά το ξέρετε, το βάζω και σε αυτά τα πλαίσια γιατί θα πει κάποιος μα εσύ αγαπάς τα ζώα και δεν το κάνεις αυτό. Δεν είναι επειδή τα αγαπάω, είναι επειδή σέβομαι το δικαίωμα στη ζωή. Και στη μη εκμετάλλευση και στην αυτοδιάθεση του σώματος και. Αυτό που ήθελα να σας πω για το κομμάτι των παιδιών. Έχουμε τους μεγαλύτερους συλλόγους διατροφής και διαιτολογίας στον πλανήτη. Δεν είναι vegan συλλογοί σε καμία περίπτωση. Είναι της Αμερικής, του Καναδά, της Αυστραλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτά είναι από τα μεγαλύτερους διατροφικούς συλλόγους στον πλανήτη που είμαστε, έτσι. Τονίζω δεν είναι vegan. Σου λέει μια στοχευμένη vegan διατροφή είναι επαρκής για όλα τα στάδια της ζωής και μάλιστα προάγει την υγεία. Στοχευμένη, έτσι. Μπορείς να είσαι vegan με πατάτες τηγανιτές και βότκα, δεν σημαίνει ότι θα πας παρακάτω. Που σημαίνει ότι μπορείς να βρεις πώς θα το κάνεις. Πρέπει να το κάνεις στοχευμένα. Δηλαδή πλέον υπάρχουν εφαρμογές στο ίντερνετ που είναι από εθελοντές, έχει και διατροφολόγους και σε βοηθάνε για τις πρώτες 20 μέρες να κάνεις αυτή τη μετάβαση. Εσείς μου λέτε προσπαθείτε να το κάνετε. Εγώ θα έλεγα ότι αν έχετε δει ποιο είναι το πρόβλημα, που νομίζω ότι καταλαβαίνετε ποιο είναι αυτό που συμβαίνει. Ξέρετε, δηλαδή, αν δεν το συνειδητοποιήσετε εσείς και το κάνετε ολιστικά, πόσο κόσμος που θα περάσει από εδώ θα καταλάβει και με τη στάση του σιγά σιγά θα αλλάξει. Γιατί, ξέρετε, εσείς έχετε την ευαισθητοποίηση, οι υπόλοιποι δεν την έχουν τόσο. Και αν δεν το κάνουμε εμείς που έχουμε την ευαισθητοποίηση, πώς θα περιμένουμε. Το μπράβο σας, αλλά... Όχι, δεν είναι το για τον μπράβο. Όχι, δεν είναι. Το μπράβο είναι μάτιος. Δεν είναι μάτιος.
Γιατί σκεφτείτε από την αντίθετη πλευρά. Όταν εσείς θα ήσασταν το καταπιεσμένο, το λέω υποθετικά έτσι, και κάποιος σας έλεγε: εγώ ξέρεις κάτι, δεν συμμετέχω για εσένα, για αυτό που σου συμβαίνει, και μάλιστα μιλάω για να αλλάξει αυτό το κομμάτι. Θα θέλατε, θα του λέγατε σε αυτόν ότι είναι μάταιο, ή θα του λέγατε ευχαριστώ που το κάνεις. Ευχαριστώ που το κάνετε. Μα γι' αυτό σας πω ένα μπράβο. Μην το λέτε, αφήστε το. Ας το κάνετε εσείς και ας με μας πείτε μπράβο. Ναι. Ναι. Είναι ότι πλέον έχει τόσο πολλά προβλήματα. Δεν έχει να κάνει με το πόσα προβλήματα. Όλοι έχουμε προβλήματα. Ναι. Δεν μπορεί όμως κάποιος να επικαλεστεί ότι έχω πολλά προβλήματα, άρα θα κάνω κακό σε όντα πιο αδύναμα από εμένα. Ναι, εγώ, το θέμα είναι, είναι. Αυτό λένε. Θα κάτσω να κοιτάξω τώρα. Ακριβώς, ακριβώς. Υπάρχει αυτός ο κανένας. Αυτοί το λένε. Εσείς το λέτε. Αυτή είναι η διαφορά. Άμπραβο. Το θέμα, κοίτα, το βασικό είναι να κάνεις το καλύτερο που μπορείς εσύ που το γνωρίζεις. Από εκεί και πέρα, δηλαδή αν ζούσαμε σε έναν κόσμο που είχαμε σκλάβους και εσείς λέγατε ότι όχι, εγώ δεν θέλω να έχουμε σκλάβους. Δεν θέλω να έχουμε σκλάβους, δεν έχω σκλάβους. Αν μπορούσες να μεταλαμπαδεύσεις το γιατί στον άλλο, θα είμαστε στην ίδια σελίδα. Το θέμα είναι ότι εσύ δεν θα μπορούσες να το επιβάλλεις, θα μπορούσες μόνο να το πεις. Όπως και εμείς δεν μπορούμε να πούμε, όχι, δεν θα σκοτώνεις ζώα με τα λεφτά σου ή θα τα εκμεταλλεύεσαι. Επειδή όταν. Σε παράδειγμα. Ναι. Ξεκινήσει ο χριστιανισμός. Όταν ξεκινήσει. Χριστιανισμός. Οκ. Βγήκαν όλοι οι Απόστολοι σε όλο τον πλανήτη. Ναι. Ήταν όλοι χριστιανοί. Όχι βέβαια. Πόσοι πήγανε, πόσοι σκοτωθήκαν ένα χριστιανό. Σίγουρα. Θέλω να πω, όχι. Δεν σίγουρα. Δεν είναι συγκεκριμένη θρησκεία. Ναι, ναι, ναι. Οπότε εσείς ευελπιστείτε ότι αν εγώ μεταλαμβαδεύσω σε κάποιον. Σε πόσους. Ναι. Όταν τόσοι χιλιάδες ιεροκήρυκες ναι. Δεν μπόρεσαν να μεταδώσουν. Μα έγινε η μεγαλύτερη αποστολή. Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Δεν έχει ξαναγίνει τέτοια αποστολή για να διαδοθεί κάτι. Ναι. Δεν έχει ξαναγίνει στον πλανήτη. Εσείς θεωρείτε ότι έχει ξαναγίνει. Δεν γνωρίζω να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή, εσείς μάλλον κάτι έχετε διαβάσει παραπάνω για αυτό σχετικά. Έχουν τόσοι απόστολοι, δηλαδή. Ναι. Έχουν τόσο χρήμα. Ξεκινούν να ήταν και σκεμμένο, έτσι. Δεν ξέρω, ναι. Εκεί θέλω να καταλήξω. Άμα, επειδή μου λέει ότι αν μεταλαμβαδεύσεις εσύ, εγώ είμαι ένας απλός πολίτης. Ξέρετε τι γίνεται. Δεν με ακούσανε, δεν με ας πούμε εκπρόσωπο τώρα. Ναι, ναι, ναι. Ακούσουν εμένα. Κοιτάξτε. Εγώ δεν έχω κάτι όπως έχεις εσύ. Ναι. Καλά, όχι, ούτε εγώ είχα κάτι. Εγώ το έκανα από το κανάλι μου στο YouTube, το ξεκίνησα. Και το είδα από κάποιον άλλο που το έκανε και έλεγα ότι όπως πληρώνω για να σκοτώσουμε το σκυλάκι και το γατάκι και τα προστάτευα στην ίδια. Και λέω, κάτσε, πώς τα προστατεύω αυτά και σκοτώνω τα άλλα. Εύχομαι και πώς. Ναι. Μην εύχεστε. Εσείς κάντε αυτό που ξέρετε για εσάς και για τους δικούς σας. Και από εκεί και πέρα, ξέρετε, και μόνο με τη στάση μας, δείχνουμε παρακάτω ότι ξέρετε ποιο είναι το σωστό. Δηλαδή, δεν γίνεται εγώ να υπάρχω και να μου λέει ο άλλος, ναι, ρε φίλε, τώρα δες εκεί, τι τρως. Και να σου έρχεται με μία. Το βλέπω όλο αυτό. Ναι, βλέπω... όχι, σε άλλα πλαίσια το έβαλα εγώ. Ότι για άλλα έρχεται. Για να διανοηθώ. Ναι. Ότι υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Αυτό. Μα πώς. Μα όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Μα υπάρχουν οι άνθρωποι αυτοί. Εγώ συμφωνώ μαζί σας. Δεν υπάρχουν. Υπάρχουν. Ναι, το θέμα είναι. Εσύ νομίζω ότι προσπαθείς να φέρεις την πλειοψηφία προς το μέλλον αυτό. Εγώ προσπαθώ να φέρω αυτούς που θα καταλάβουν. Γιατί δηλαδή μας πήρε 400 χρόνια να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν θέλουμε να έχουμε σκλάβους και δεν πρέπει. Μας πήρε, δεν ξέρω και εγώ πόσα χρόνια να έχουν δικαιώματα οι γυναίκες. Δηλαδή, δεν είναι ότι είναι εύκολες αυτές οι μεταβάσεις. Το θέμα είναι ότι σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι είτε είσαι με το μέρος του δυνατού, είτε είσαι με το μέρος με του αδύνατου, του αδυναμού. Θα το χάσουμε όλο αυτό. Δηλαδή, υπάρχει κλιματική αλλαγή. Και δεν βοηθάει στην κλιματική αλλαγή. Δεν βοηθάει, γιατί πλέον θα πάμε νερά, δεν θα φάει ο άλλος. Ναι, εννοεί ότι και καλά χρειαζόμαστε λιγότερο νερό και πόρους, να το πω γενικότερα, για να φάμε κατευθείαν τα φυτά από όταν ταΐζουμε δισεκατομμύρια ζώα και να τρώμε τα ζώα. Δεν σου πάνω, γενικά τα αφήσεις, τα πεινάμε γενικά. Καλά, κοιτάξτε, ήδη έχουμε, δεν ξέρω, νομίζω είναι τουλάχιστον 100 εκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη που πατάμε, που δεν, όχι, όχι, 100 εκατομμύρια που δεν έχουν να φάνε. Και έχουμε 70 δις ζώα στη. Εγώ αλλού θέλω να καταλήξω. Ναι. Ότι έχουμε 70 δισεκατομμύρια ζώα από τα οποία τα εκτρέφουμε θυσίως και τα σκοτώνουμε και 1-3 εκατομμύρια ζώα στη θάλασσα. Τα οποία δεν χάνουν γεύμα. Άρα ουσιαστικά εμείς που ξέρουμε καλύτερα, οφείλουμε να κάνουμε καλύτερα και για τα ζώα και για όλα τα άλλα που έχουμε. Δηλαδή το περιβάλλον, την υγεία μας, τους ανθρώπους που δεν έχουμε να φάνε. Anyway, εγώ θέλω να σας δώσω μια κάρτα. Όχι, άλλη τσέπη. Λοιπόν, σε αυτή την κάρτα έχει πάνω. Εντάξει, οικογένεια, εσύ θα σας δώσω μία γιατί εμείς εμείς τις τυπώνουμε. Λοιπόν, τα 1, 2, 3, τα πρώτα. Τα πρώτα τρία είναι το ντοκιμαντέρ. Είναι το τι κάνουμε στα ζώα, πώς και με τους καλύτερους τρόπους.
Αυτά είναι, νομίζω στο YouTube θα είναι, σίγουρα θα τα βρείτε πάντα στο ίντερνετ. Αν δεν είναι YouTube, αυτό καθε αυτό. Είναι το ένα γυρισμένο στην Αυστραλία, το άλλο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι οι περιοχές RSPCA approved λέγονται. Το οποίο είναι, ξαναλέω, το humane way, το ανθρώπινο όπως λέμε εμείς τώρα. Εγώ δεν ξέρω πώς να σκοτώσει ένα πλάσμα ανθρώπινο. Πάντως αυτοί το λένε έτσι, για να νιώσουμε καλά που λέμε για αυτό που κάνουμε. Το Veganuary, Vegan Kickstart και ένα ακόμα. Είναι τρία site τα οποία μέσα σε 20 μέρες κάνεις εγγραφή και μέσω διατροφολόγων σε βοηθάνε να κάνεις εξ ολοκλήρου αυτή τη μετάβαση. Και θα σας έλεγα ότι ξέρετε, αν κάτι είναι κακό, δεν μπορώ να το κάνω λίγο. Μπορώ είτε να το κάνω είτε να μην το κάνω. Ξέρω ότι είναι μετάβαση, γιατί εγώ με τη μαμά μου. Εγώ είμαι 6 χρόνια, η μαμά μου τώρα είναι CEO 3. Δηλαδή πήρε ένα διάστημα. Δεν μπορεί να είναι απότομη η μετάβαση από. Εγώ προτιμώ να είναι οριστική. Προτιμώ να μην είναι απότομη, προτείνω όμως όταν θα γίνει να είναι οριστική. Γιατί ξέρετε, αν κάνουμε κακό, δεν μπορούμε να είναι λίγο κακό ή πολύ κακό. Αν είναι κακό, δεν το κάνουμε. Και αυτό, αν θέλετε να το πάμε και στο πνευματικό κομμάτι, λέμε ότι ο χριστιανισμός είναι μια θρησκεία αγάπης. Πώς υποστηρίζουμε την αγάπη όταν πληρώνουμε για να σκοτώσουμε? Και αν αυτό είναι το. Αυτό το πάω και ένα τσακ παρακάτω. Αν αυτό είναι το. Δηλαδή, που μας λέει να κάνουμε ο Θεός, τότε ο διάβολος τι κάνει? Ναι. Γιατί όλα γίνονται γι' αυτό. Εγώ συμφωνώ. Το θέμα είναι. Το θέμα είναι ότι με τη στάση μας όμως, εμείς ουσιαστικά πρεσβεύουμε το τι είναι καλό και τι δεν είναι. Ωραία. Γι' αυτό το λέω. Όλα αυτά που θέλει αυτός. Αν το έχει παρατηρήσει, θα είναι και σε άλλους τομείς. Εγώ προσπαθώ. Προσπαθώ γενικώς να είμαι όσο το δυνατόν καλύτερος μπορώ. Δηλαδή, το θεωρώ ότι να μην τρώω ζώα και να τα εκμεταλλεύουμε είναι το μηδέν. Ναι. Μετά πας παρακάτω. Δεν είναι απλά μια θρησκεία. Όχι. Κάτι που είναι πανανθρώπινο. Αν αγαπάς τον άλλον. Εγώ θα έλεγα προς όλα τα όντα. Ναι, πόσο. Γιατί όπως πονάμε και ματώνουν όπως εμείς. Δεν μιλάω για τους ανθρώπους. Όπως δεν θέλω εγώ να με δέρνουν, να με δέρνουν. Ναι. Δεν έχει κανένα έμβιο. Ναι, μα ούτε να το δείρεις, ούτε να το σκότωσες. Δηλαδή, αν μου λέει κάποιος δεν θα σε δείρω, αλλά θα σκότωσες, του λέει φίλε, καλύτερα άσε με να πάω. Πώς θα το πω, δεν μου κάνεις τίποτα. Ρώτησε αυτό που ήθελες. Για να μην σας κρατήσω κι άλλο. Ζωικά προϊόντα που γίνονται από κύτταρα ζώων, όπως τα βιφτέκια. Ξέρεις τι γίνεται. Σε αυτό το κομμάτι είναι πολύ πρώιμο το στάδιο του. Είναι πολύ πολύ πρώιμο. Αν φτάναμε σε ένα σημείο που θα έχουμε κύτταρα, τα οποία δεν θα βασανίζουμε ζώα ή θα έχουμε απλά μερικά κύτταρα που θα τα ξαναπαράγουμε και. Δεν θα με πειράζει. Δηλαδή είναι κύτταρα, πώς να σου το πω. Τώρα, έχεις τόσα. Μικρή εκμετάλλευση για να πάρεις αυτά τα κύτταρα στο ζώο. Κοίταξε τώρα, αν είναι να πάρεις, πώς να σου το πω, ένα κομμάτι ιστού. Ναι, ρε παιδί μου. Συμφωνώ σε αυτό που λες. Ιδανικά, μπορώ να σου πω ότι έχεις τόσα αντικατάστατα που είναι καθαρά από φυτά, που εγώ δεν βλέπω τον λόγο. Υπάρχει ένας εθισμός γενικά στο κρέας, στα ζωικά. Οπότε, ξέρεις, γιατί, πώς να σου το πω. Να φας κάτι νόστιμο που είναι από το φυτά, ναι, οκ. So what. Δεν τρέχει κάτι. Γενικά, θα ήταν ωραίο να δείτε τις συζητήσεις που κάνουμε με τον κόσμο και να δείτε τι λέει ο κόσμος. Γιατί ο περισσότερος κόσμος λέει λίγο πολύ το ίδιο πράγμα. Όλοι προστατεύουν σκυλιά και γάτες. Ναι, αυτό που λέτε, ότι όλοι προστατεύουν σκυλιά και γάτες, αλλά για τα άλλα λένε. Μπορούν για τέτοια, ναι. Ναι, ευαισθητοποιούνται. Το θέμα είναι, ξέρετε, από εκεί και μετά τι γίνεται. Από τις πιο καινούργιες γενιές πρέπει να γίνει. Δηλαδή οι παλιότεροι είχαν άλλα μυαλά, καταλάβατε. Συμφωνώ. Ναι. Συμφωνώ. Και είναι και πιο δύσκολο να αλλάξει και ο παλιός. Ξέρετε τι γίνεται. Δεν μπορεί ο παππούς να του λέει, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τι του λέω, ότι εγώ δεν του τρώω. Αυτή είναι η... Κοιτάξτε. Να πάω την γουρνοπούλα μου. Κοιτάξτε, εγώ... Μόνο δικιά του είναι, βέβαια. Εγώ καταλαβαίνω πώς το λέτε. Αυτή εντάξει, είναι, το έχουν στο μυαλό τους μέσα. Ξέρετε τι γίνεται. Εμείς αναφορές στο γενικά στο να μην τρώμε ζώα έχουμε από την εποχή του Πυθαγόρα. Okay. Που έλεγε ότι όσο ο άνθρωπος θα κατασφαγιάζει ζώα, δεν θα γνωρίσει ποτέ την αγάπη και την ειρήνη. Το παρέφρασα πολύ. Γενικώς, οι μεγάλοι άνθρωποι είναι πιο δύσκολο να αλλάξουν, δεν είναι ακατόρθωτο. Εντάξει, εγώ δεν νομίζω ότι φταίνε μόνο οι άνθρωποι που θέλουν να πάνε. Φταίνε, σου λέω, και τα καρτέλ. Φταίνε. Μα ατομική ευθύνη, από εκεί ξεκινάει. Γιατί κανένας από όλα αυτά τα καρτέλ που λέτε δεν σε αναγκάζει και δεν σε φέρνει στο σπίτι σου να βάλει ούτε την πριζόλα, ούτε το κουνέλι, ούτε τίποτα. Μα κοίταξε, ξέρεις πόσος κόσμος είναι ότι ναι, εμένα με ευαισθητοποιεί, αλλά δεν το κάνω γιατί οι περισσότεροι δεν το κάνουν. Αυτό, γι' αυτό λέω ότι εμείς που ξέρουμε πρέπει και μπορούμε και αν είστε και στην οικογένεια, δηλαδή έχετε πολύ πιο ισχυρό πύρινα από έναν άνθρωπο που θα είναι. Δηλαδή, πόσα παιδιά που μου έχουν στείλει ένα μήνυμα και μου λένε, ξέρεις κάτι, εγώ το είπα στους γονείς μου, αλλά δεν θέλουν και με αναγκάζουν να φάω. Δηλαδή, κατά μένα εσείς είστε και τυχεροί που έχετε. Είναι τυχεροί, είναι ανοιχτό.
Αυτό, εκεί θέλω να καταλήξω. Και εμένα και η μαμά μου ήταν και ο μπαμπάς μου ήταν. Το θέμα είναι ότι δηλαδή είναι και άλλες καταστάσεις που είναι και πολύ πιο δύσκολο να θέλουν να το κάνουν και να μην μπορούν γιατί είναι 118, γιατί δεν ξέρουν, γιατί δεν δίνουν λεφτά. Για. Δηλαδή, γι' αυτό λέω ότι εμείς που ξέρουμε. Και μιλά στα όλα, δηλαδή εντάξει, γονείς είναι. Δεν πρέπει να φάω κρέας οπωσδήποτε. Τρώω μπέργκερ λαχανικό. Όχι, μα έχει και αντικατάστατα που εντάξει, αν δεν τα φτιάξει εσύ, ίσως. Το συγκεκριμένο εντάξει, είναι το premium τη κατάσταση. Αλλά μία φορά στο τόσο, εντάξει, δηλαδή εγώ βασικό περνώ, αλλά το καταφέρνω. Πώς να το πω, αν θέλω να το φάω. Όμως η γενιά, η παλιά μου. Ναι. Μία φορά λέει αφού περάσανε κατοχές, αφού περάσανε τόσα πράγματα. Ναι. Μα αν τα δείξετε σε αυτούς τους ανθρώπους, δεν μπορεί να μην ευαισθητοποιηθούν. Δηλαδή, εγώ τα σύνταγα με τους παππούδες της φίλης μου και δηλαδή μου λέει, τρώγαμε χελώνες. Λέει και πόνο η καρδιά μου. Λέει, το έκανα και μόνο τα γεμάνα μου. Βρήκε, τι να τσέλα, μάνα βρήκα. Και δεν ήθελα να το κάνω. Αλλά όταν θα του φτιάξει η κόρη του, η πεθερά μου, α το πούμε, το οποιοδήποτε ζώο, δεν θα πει από που ήρθε, θα το φάει. Εδώ γιορτές γιατί γίνονται. Χριστούγεννα, Πάσχα, 15 Αυγούστου, να φάμε το κρέας. Ναι, το θέμα είναι, μπορείς να γιορτάσεις σκοτώνοντας. Αυτή είναι η ερώτηση. Anyway, δεν θέλω να σας κρατήσω άλλο. Αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, παρακαλώ ρωτήστε και για το ποιοι λένε, γιατί αυτά ισχύουν, δεν τα λέω για να σας τα πω. Και για οτιδήποτε άλλο χρειαστεί, αν θέλετε κάτι από συνταγές, από τέτοια. Ο ασβός είναι, παιδιά, δεν υπάρχει χρέωση, μην τρελαθούμε. Μακάρι, αλλά όχι, έχουμε και κανονικές. Προσπαθούμε το Σάββατο ως επιτοπλίστων. Τώρα σήμερα μας τα έκανε ο πάπας, μας τα έκανε τα μέσα. Ναι, είναι ο Παναγιώτατος που λένε, της Καθολικής. Τι να κάνει. Ναι. Ήρθε. Ναι, όχι. Ήταν από το πρωί, έφευγε. Τα έψαχνα, σας λέω γιατί. Ήταν αστυνομία και μετά ήταν ξεκινήσει. Ναι, όχι, το πρωί ήταν Κύπρο, το μεσημέρι ήρθε εδώ.